Κοιτάζοντα τη γη από τον ουρανό. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε πάντοτε. Θα είμαστε και σήμερα σε αυτήν την ωραία μελέτη του Λόγου του Θεού μας ο οποίος λόγος του Θεού μας είναι μια συζήτηση του Θεού μαζί μας γιατί παραπονούμε θα πολλές φορές ότι δεν μας μιλάει ο Θεός δεν μας μιλάει όπως μιλούσε στους Αγίους Του στους μεγάλους πατέρες μας αλλά και στους συγχρόνους Αγίους μας γιατί ο Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και στους αιώνας δεν μας μιλάει, παραπονούμε θα συνέχεια και μας απαντάει ο Θεός μας εγώ συνεχώς σας μιλάω και σας έχω παραδώσει γράμματα και πλάκες και σας έχω στείλει το πνεύμα μου το Άγιο ώστε μέσω των πατέρων και διδασκάλων σας να πληροφορήσετε λεπτομέρειες σχετικά με μένα και το πως θα σχετιστούμε μαζί. Αλλά εσείς ραδιμείτε, εσείς δεν θέλετε να πλησιάσετε τα λόγια αυτά τα οποία έχω παραδώσει για σας. Επειδή έχετε φτάσει σε τόση μεγάλη πόρωση ψυχική λόγω των πολλών σας αποστάσεων από μένα, σας έδωσα γραπτά, σας τα έδωσα χειροπιαστά, ώστε να μην έχετε καμία δυσκολία, κανένα ενδιασμό, αλλά και καμία δικαιολογία, εάν δεν θέλετε να ασχοληθείτε με αυτά. Εσείς όμως αγαπητοί μου ακροατέ, έχετε δείξει την προθυμία σας και θέλετε όχι μόνο μόνοι σας να μελετάτε, όχι μόνο να εκκλησιάζεστε, αλλά θέλετε να παρακολουθείτε και την κοινή αυτή μελέτη που κάνουμε εδώ μέσω αυτής της εκπομπής, όπως και τις άλλες μελέτες που γίνονται από άλλους σεβαστούς παρουσιαστάς, δείχνετε ότι θέλετε να κάνετε αυτό το διάλογο με το Θεό μας και γι' αυτό και εγώ χέρο που μετέχω είμαι ένας μεσάζων τρόπον την Α σε αυτή την καλή σας διάθεση, σε αυτή την καλή σας θέληση ένας μεσάζων για να βοηθηθώ κι εγώ πρώτα γιατί με την κοινή αυτή μελέτη βοηθάμε πάρα πολύ και γι' αυτό σας έχω ευχαριστήσει και στο παρελθόν και σας ευχαριστώ και τώρα και πάντοτε γιατί αυτή η εκπομπή δεν είναι απλώς μία εκπομπή για μένα που καταναλώνω κάποιο χρονικό διάστημα στο ραδιοφωνικό σταθμό αλλά είναι για μένα μια ευκαιρία μελέτης και εμβαθύνσεως στο Λόγο του Θεού και η δική σας προθυμία, ο δικός σας ζήλος με βοηθάει γιατί ο Θεός μας βάσει στο στόμα μου λόγια που η επιθυμία σας με την προσευχή σας έχετε ζητήσει. Έχουμε μιλήσει λοιπόν σε προηγούμενη εκπομπή για το πώς ο Θεός χειροτώνησε τότε μέσω του Μωυσέως αλλά με σαφή και φανερό τρόπο τον Αχαρόν ως αρχιερέα και τα παιδιά του ως ιερείς και είχαμε προχωρήσει και στο πώς θα προσφέρεται η λατρεία και ότι στη λατρεία αυτή συμμετείχαν μαζί με τον αρχιερέα των Αρών και οι πρεσβύτεροι του οι οποίοι έθεταν μαζί με τον Αρών τα χέρια τους επάνω στο ζώο το οποίο θα του και είχαμε πει ότι θυσιάζουν ο αρχιερεύς και οι πρεσβύτεροι δύο κρυούς. Ο πρώτος ήταν εκείνος ο οποίος θα προσεφέρει το ολόκληρος στον Θεό μας και εξηγήσαμε ότι ο μη, ως όσφρησης του Θεού μας δεν είναι η οσμή του καμένου ζώου αλλά οι σκέψεις που θα κάνει ο καθένας την ώρα εκείνη της θυσίας και είναι εύκολο να ανατρέξετε σε προηγούμενες εκπομπές μας γιατί δεν είναι καλό να επαναλαμβάνουμε πάλι τα ίδια γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Θα λάβεις έπειτα λέει τον δεύτερο κριών και επιθύσει αρών και η αυτού τα σχήρας αυτών επί την κεφαλή του κρυού. Το πρώτο κρυάρι θυσιάστηκε εξ ολοκλήρου αφού τεμαχίστηκε πλήθηκε όλα τα μέλη του, τεμαχίστηκαν και η κεφαλή του και όλο ε, απετέλεσε το ολοκαύτωμα, δηλαδή προσφέρθηκε όλο στο Θεό μας. Έπειτα ο δεύτερος κρυός θα θυσιαστεί πάλι και ο Αρών και οι πρεσβύτεροι θα θέσουν τα χέρια τους στην κεφαλή του κρυαριού και σφάξεις αυτόν και λήψη του αίματος αυτού και επιθύσεις επί των λοβών του οτός αρών του δεξιού και επί το άκρον της δεξιάς χειρός και επί το άκρον του ποδός του δεξιού και επί τους λοβούς των ότων των ιών αυτού των δεξιών και επί τα άκρα των χειρών αυτών των δεξιών και επί τα άκρα των ποδών αυτών των δεξιών θα πάρεις λέει από το αίμα αυτό του κρυού, του δευτέρου και θα χρήσεις το άκρο, δηλαδή το λοβό του δεξιού αυτιού, του ααρών και το δεξιόν λοβό των ιερέων και το άκρο της δεξιάς χειρός του και το άκρο του δεξιού ποδός του. Το χέρι, το πόδι αφού προηγείται το αυτή και το ίδιο θα επαναλάβεις και στους πρεσβυτέρους και θα λάβουν και αυτοί ακριβώς αυτό το χρήσμα δια του αίματος για να δείξει ο Θεός ότι η ιεροσύνη είναι μία, οι αρμοδιότητες του αρχιερέως είναι μεγαλύτερες ως προς το ότι αυτός πλέον θα μεταδίδει τη Θεία Χάρη για να γίνονται νέοι ιερείς, αλλά κατά τα λοιπά είναι το ίδιο έργο του ιερέως και του αρχιερέως και η ίδια ευθύνη. Τώρα γιατί όμως να χρήσει το λοβό του αυτιού και το δεξί χέρι και το δεξί πόδι και το αρών και των πρεσβυτέρων γιατί μας το εξηγεί η παράδοση των Αγίων Πατέρων από άλλα σημεία όπως φέρει από το σημείο εκείνο της Αποκαλύψεως που λέγει ότι ο Αντίχριστος θα σφραγίσει επί του μετώπου και επί της χειρός μας εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες ότι το σφράγισμα στο μέτωπο είναι η σφραγίδα και του Θεού και του Διαβόλου που συνεργεί για τα αντίθετα ο Θεός μένει για να αγιάσει και να φωτίσει το λογιστικό της ψυχής, να φωτίσει το νου του ανθρώπου να σταθεί ολόκληρος σταθερά στο θέλημα του Θεού και ο Αντίχριστος να πλήξει πάλι το λογιστικό του ανθρώπου να τον κάνει να αποστασιοποιηθεί από το Θεό να γίνει αποστάτης και να εφαρμόσει το δικό του θέλημα και το σφράγισμα στο δεξιό χέρι είναι οι πράξεις είναι οι ενέργειες που θα κάνει ο άνθρωπος Δηλαδή το λογιστικό και οι πράξεις. Εδώ επειδή πρέπει να αγιαστεί όλος ο άνθρωπος δεν αναφέρονται μόνο αυτά τα δύο σημεία. Η Αποκάλυψη αναφέρεται στις σκέψεις, στο νου του ανθρώπου και στις πράξεις του αλλά οι χρήσεις από πλευράς του Θεού μας γίνεται σε όλο το σώμα και αυτό το βλέπουμε κατά τη βάπτιση των βαπτιζομένων ότι χρύ ο ιερεύς το μέτωπο χρή τα ότα τα αυτιά χρή την μύτη η μην ευωδίας πνευματικής χρή το στόμα το στόμα μου λαλήσει σοφία χρίτὸς το στήθος καρθία καθαρά της ο Θεός χρυγή τα χέρια, εχείρε επίσαν με και πλασάν με και το δεξί χέρι και το αριστερό. Χρή τα γόνατα του πορεύεστε τα διαβήματά μου εις πανέργων αγαθών και τα πέλματα του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και τα μετάφρενα δηλαδή την πλάτη πίσω ώστις θέλει ο πίσω μου ελθεί να παρνησάς το εαυτόν και αρχά το αυτού και ακολουθεί το Αυτή η χρήση γίνεται όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος. Και βλέπουμε εδώ τώρα προτυπώσεις όπως όλοι η περίοδος προ Χριστού είναι προτύπωσης και η πραγμάτωση έγινε με τη σάρκωση του Θεού μας με τη σάρκωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Έτσι και ό,τι προηγεί του από πλευράς λατρείας, ιεροσύνης κλπ. είναι προτυπώσεις, είναι η σκιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η προτύπωση ήταν απλώς μια λιγορία, ήταν ένα σχήμα λόγου, ήταν κάτι λογοτεχνικό, κάτι έτσι θρησκευτικό μεν, αλλά χωρίς, θεία, χάρη και ενέργεια, αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε και να τα προσέξουμε. Η σκιά του νόμου ήταν τότε, αλλά και η σκιά είχε χάρη, είχε χάρη μεγάλη, είχε χάρη πολύ. Το βάπτισμα του Αγίου Ιωάννου ήταν σκιά του βαπτίσματος που έχουμε εμείς στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού μας, αλλά μετέθε τη χάρη, συγχωρούσε τις αμαρτίες των ανθρώπων, όπως και τα λόγια των προφητών, είχαν θεία χάρη, είχαν αλήθεια, εξεπορεύοντο από το Θεό μας και διά των προφητών, εδίδοντος στους ανθρώπους. Ναι, το όρος Σινά που ευρώντησε που άστραψε, που εκάπνισε. Είναι προτύπωση της Πεντηκοστής, αλλά μπορεί κανείς να πει ότι δεν εδόθη χάρις, δεν εδόθη η δεν εδόθη η δυνατότητα στους ανθρώπους να μετέχουν στο Θεό μας και να επικοινωνούν με το Θεό μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να εξηγήσουμε εδώ και την χρήση αυτή που γίνεται από τον Μωυσή προς τον Ααρών και τους Πρεσβυτέρους και βεβαίως αυτό θα εξακολουθούσε πλέον να γίνεται και μετά το Μωυσή να γίνεται απευθείας από τους αρχιερείς προς τους ιερείς και να μεταδίδεται όπως και μετεδόθη μέχρι τον χρόνο του Χριστού μας μέχρι σότου ο ίδιος ο Χριστός είπε αφήεται ο οίκος ημών έρημος. Πλέον τέλειωσε η παροχή της θεία Χάριτος μέσω ημών διότι εσείς ετοιμάζεστε να γίνετε φωνευτέ του ίδιου του Θεού μας. Φωνής του Χριστού μας. Όχι μόνο των προφητών, όχι μόνο αγίων ανθρώπων, αλλά και αυτού του ίδιου του Υιού του Θεού και γι' αυτό λοιπόν τότε τους είπε πρώτα τους προειδοποίησε όπως πάντοτε κάνει ο Θεός μας γιατί δεν ενεργεί χωρίς προειδοποίηση, δεν ενεργεί χωρίς να μας προετοιμάσει, δεν ενεργεί χωρίς να μας εκθέσει λεπτομερώς το τι θα επακολουθήσει εάν εμείς δεν προσέξουμε έτσι και τότε του είπε αφήε το 20 ημών έρημος αλλά η πάυση της ιεροσύνης έγινε με το τετέλεστε με τον εκούσιο θάνατο του Χριστού μας οπότε το καταπέτασμα του ναού εσχίστη από άνωθεν έως κάτω τελείωσε η ιεροσύνη τότε Πράγματι από εκείνη τη στιγμή όποιος κατέφευγε στους αρχιερείς και τους ιερείς και λοιπά της, του Ισραήλ δεν έλαμβανε απολύτως τίποτε. Και γι' αυτό είπε ο Χριστός μας είχε προειδοποιήσει τους Αγίους Αποστόλους «Οουκ άσω εμά ορφανούς, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα έρθω». Και πράγματι μετά από λίγο έστειλε το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής και η ιεροσύνη πλέον ενεργείται στον κόσμο και θα ενεργείται μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας δι' αυτής της ιεροσύνης και ιεραρχία, θα συνεχίζεται η σχέση αυτή του Θεού με τα πλάσματά Του έως να λήξει η παρούσα ζωή και να συνεχιστεί η αιώνια ζωή στη Βασιλεία του Θεού μας. Τώρα η χρήση αυτή, να πούμε μερικά λόγια για την χρήση στον λοβό, στο αυτή. Το αυτή είναι το μέσον εκείνο που ακούμε ακούμε τα λόγια, ακούμε το λόγο και γι' αυτό συμβολίζει και την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Υπακοή θα πει να είμαι υπό ακοήν, να ακούω, να ακούω, όχι να λέω μόνο, να ακούω. Τώρα τον απειθαρχός αυτό που ακούω, έχει άλλο ρήμα. Έχει άλλη λέξη, το υπήκο. Δηλαδή, ακούω πρώτα, πείθομαι και ταυτίζομαι, συνταυτίζομαι και κάνω πράξη αυτό που ακούω. Έχει επικρατήσει η λέξη υπακοή ως πειθαρχία κιόλας. Αλλά το ελληνικό λεξιλόγιο έχει πολλές λεπτές αποχρώσεις και γι' αυτό είναι το μόνο λεξιλόγιο της γης που μπορεί να εκφράσει με απολύτη σαφήνεια όχι μόνο τα νοήματα και τα αισθήματα των ανθρώπων αλλά και τα νοήματα του Θεού μας. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό ας ερωτήσει πολλούς ετεροδόξους και ετεροθρίσκους και θα διαπιστώσει ότι λόγω της γλώσσης που έχουν οι λαοί αυτοί δεν μπορούν να εννοήσουν σε βάθος όλα αυτά τα νοήματα. Και γι' αυτό ο μεγάλος Ορθόδοξος Θεολόγος, ο Ρώσος Θεολόγος, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι έχει πει και έχει γράψει ότι η ελληνική γλώσσα είναι το ευρύχωρο αυτό μέσον για να σαρκωθεί η θεολογία μας. Και γι' αυτό λέει πρέπει να μάθουμε αυτή τη γλώσσα και όσο περισσότερο Έλληνες γινόμεθα τόσο γινόμεθα περισσότερο χριστιανοί. Μεγάλα λόγια αυτά και σπουδαία και σημαντικά από έναν Ρώσο ο οποίος έμαθε όχι μόνο τα ελληνικά αλλά έμαθε τα αρχαία ελληνικά και μελέτησε τους Αγίους Πατέρας από το πρωτότυπο για να μας δείξει ότι και η γλώσσα ακόμη αυτή που χρησιμοποίησε η Εκκλησία είναι η μόνη χωρητική της θεολογίας. Δεν είναι τυχαίο το ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαίο ότι τόσα και τόσα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων εγράφησαν στην ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαίο το ότι ο Άγιος Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος εσπούδασαν εδώ στην Αθήνα δεν ήρθαν για να πάρουν δοκτόρα δεν ήρθαν όπως πάνε σήμερα οι θεολόγοι μας ή οι οποιοδήποτε επιστήμονες για να αυξήσουν το βιογραφικό τους και να πούν ότι πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί δεν κάνανε τουρισμό ούτε καριέρα αλλά ήρθανε στην πηγή της Ελλάδος στην πηγή της χώρας εκείνης που εγγράφει το Άγιο Ευαγγέλιο γιατί είδαν ότι μέσα σε αυτήν τη γλώσσα κρύβεται όλος ο πλούτος της θεολογίας. Γι' αυτό και πατέρες μεγάλοι και σπουδαίοι όπως ο Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος δεν εγνώρισε τα ελληνικά, δυσκολεύθηκε σε μερικές έννοιες και παρεξηγήθηκε από τους μεταγενεστέρους και από συγχρόνους παρεξηγείται ακόμη, γιατί οι διατυπώσεις του είναι τέτοιες που δεν έχουν τη σαφήνεια που θα είχαν εάν εκείνος εγνώριζε την ελληνική γλώσσα. Είναι μεγάλο επόδιο η γλώσσα και αυτό πρέπει να συζητείτε και στα διεθνή συνέδρια που γίνονται, διότι κάθε λέξη θεολογική στα ελληνικά θέλει πολλές σελίδε στις ξένες γλώσσες για να πάρουν κάποια είδηση οι άνθρωποι αυτοί περί τίνος πρόκειται. Το αυτή λοιπόν είναι σύμβολο της ακοής και γι' αυτό πρέπει να χρηστεί, χρήεται με το αίμα του κρυού, δηλαδή το κρυάρι είναι αυτό που δίνει τη χάρη Όχι Το αίμα είναι αυτό που δίνει τη χάρη Όχι Ο Θεός είναι αυτός που δίνει τη χάρη Αλλά τη δίνει τη χάρη του Με τόσο ενδεικτικό τρόπο Ώστε να καταλάβουμε Με αυτόν τον τρόπο το συμβολικό Να καταλάβουμε πάρα πολλά. Έχουμε πει πολλές φορές ότι μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Αυτός ο συμβολισμός λοιπόν είναι πολύ συνοπτικός, πολύ σύνδομος αλλά αποκαλύπτει πολλά. Και βεβαίως όλα αυτά τα πολλά, τα απεκάλυπταν οι σωστοί ιερείς και αρχιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τα αποκαλύπτουν και πολλοί αρχιερείς και ιερείς της Καινής Διαθήκης. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που δίνουν συμβολισμούς δικούς τους για να αποφύγουν την ακρίβεια της πίστεως επειδή η ακρίβεια της πίστεως ελέγχει τη ζωή μας όταν δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό και τότε στην Παλαιά Διαθήκη και σήμερα διαστρέφονται, διασκευάζονται, μετατρέπονται τα νοήματα και οι διατυπώσεις του Θεού μας γιατί μας ενοχλεί, θα ελεγχθούν τα έργα μας άμα παραδειχθούμε ότι αυτό και εκείνο και το άλλο είναι λόγος του ουρανού τάδε είπε Κύριος είτε στην παλαιά είτε στην γενή ναι, λέει ζωή μας δεν με αυτά που είπε ο Χριστός, γι' αυτό αρχίζουμε. Ναι, η εποχή μας είναι άλλη και αν ήταν τώρα οι, οι πατέρες και, οι, και ο Άγιος Απόστολος Παύλος και ο Μέγας Βασίλειος θα τα γράφανε διαφορετικά σήμερα. Λάθος είναι αυτό. Μεγάλο λάθος και μεγάλη βλασφημία. Γι' αυτό ο Θεός μας έχει κατοχυρώσει την αλήθεια ο Χριστός χθε και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος πως θα μας μετέφερε ένα διαφορετικό Χριστό και μια διαφορετική θεολογία σήμερα η ιατρική διαμέσου των αιώνων τροποποιεί τις ασθένειες και τις λέει η υγεία κατά ποια λογική λοιπόν αυτά που θεωρεί ο Θεός μας γιατί είναι κολλητικά, δηλαδή είναι εμπόδια στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, εμείς θα πούμε ότι δεν είναι λόγω της εποχής, επειδή πολλοί στην εποχή μας έχουν εκτραχυνθεί, έχουν εκτροχιαστεί, αυτά πλέον δεν είναι αμαρτήματα. Δηλαδή, αν έρθει μια χολέρα, μια πανούκλα, μια επιδημία πραγματική, όχι αυτή η πανδημία που είπανε, μια πραγματική πανδημία και πεθαίνουν άνθρωποι και κυκλοφορεί στο δρόμο και βλέπεις πτώματα. Αυτή είναι η πανδημία. Τότε λοιπόν θα πούμε επειδή ολόκληρη πόλη πεθαίνει ότι βαφτίζομαι αυτή την κατάσταση σε υγεία ε, αυτό προσπαθούν να κάνουν σήμερα να βαφτίσουνε όλη αυτήν την αποκάλυψη του Θεού να τη βαφτίσουν σημερινή κατάσταση των ανθρώπων ώστε οι άνθρωποι να μην αισθάνονται λέει ενοχή να μην αισθάνονται ότι προσφάλλονται με την ίδια λογική καταργούμε τα σύμβολα της πίστεως και της πατρίδος μας γιατί έρχονται οι αλλοδαποί και προσβάλλονται να μην έρχονται δεν τους κάλεσε κανένας έρχονται να επισκεφθούν ένα τόπο δηλαδή θα αλλάζουμε τα μουσεία μας θα αποσύρουμε διάφορα από τα μουσεία μας επειδή επισκέπτεται το Α ή ο Β η πίκος το μουσείο και θα αποσύρουμε αυτά που δείχνουν τη θηριωθία που έδειξε κάποτε για να μην τον προσβάλλουμε. Τι λογική είναι αυτή. Η λογική είναι η μετάνοια. Βλέπεις τι έκανες κακό, άλλαξέ του. Σε προσβάλλει το κακό που κάνεις, όχι όταν στο δείξουν και στο αποδείξουν. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να δούμε ότι μέσα σε αυτούς του συμβολισμούς ενεργεί ο Θεός μας και ενεργεί και με τα μέλη του σώματος που αλήφονται δια του αίματος όπως είπα προλίγου για την αυτό που συμβαίνει σήμερα στις βαπτίσεις, στην τελετή του μυστηρίου της βαπτίσεως, αλλά έχουμε και το υλικό που στην Καινή Διαθήκη πλέον έχει πραγματοθεί. Δεν είναι σκιά, δεν είναι προτύπωσης, αλλά έχει πραγματοθεί. Δηλαδή, το αίμα, όχι απλώς τάβρων και κρυών κλπ., αλλά το αίμα του σαρκοθέντος Θεού πλέον. Όχι μας χρηεί απλώς, αλλά... Εστείω με το σώμα Του και πίνω με το αίμα Του. Μεταγγίζεται η ανθρώπινη φύση του Χριστού μας, η Θεοθύσα, η Θεομένη. Μεταγγίζεται στη φθαρτή φύση μας, την εκπεσούσα και την αναγεννά. Την κάνει νέα, την κάνει καινή με αλφαγιώτα την κάνει καινούρια δηλαδή. Και να υπενθυμίσω και κάτι που το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι παρότι είναι προτύπωση και σκιά, το είπα και πριν, πριν λίγο αλλά το λέω τώρα πιο καθαρά, επειδή είναι προτύπωση και σκιά δεν σημαίνει ότι δεν μεταδίδει Θεία Χάρη, δεν μετέδιδε τότε ασχέτως της ποσότητος της Θείας Χάριτος και ασχέτως του ότι σήμερα η Θεία Χάρις παραμένει ο παράκλητος τον Πανάγιο Πνεύμα, έχει σκηνώσει κατική στην Εκκλησία. Εκεί ήρχε το και έφευγε, ήρχε το και έφευγε αναλόγως του ποιος το καλούσε και το πώς εγίνοντο, Ιερές αυτές τελετές. Να κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε. <Τι> παρακολουθείτε την εκπομπή κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό στο φιλόξενο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας όπως έχουμε πει πολλές φορές από τη Δευτέρα στις 10 το πρωί μέχρι την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα και να μας μεταφέρετε τους παλμούς της ψυχής σας, της διανοίας σας, τα ερωτήματα και οτιδήποτε άλλο θέλετε ώστε η επικοινωνία μας αυτή η οποία γίνεται με ένα τρόπο λίγο ψυχρό θα έλεγα λόγω του ότι δεν έχουμε ούτε εικόνα, δεν έχουμε τα πρόσωπά σας δεν έχουμε αυτή την εγκύτητα που έχει η επικοινωνία η ζώσα Ωστόσο έχουν, υπάρχουν τρόποι που ο καθένας σας μπορεί να βρει για να γίνει αυτή η επικοινωνία μας πιο πραγματική και πιο αποδοτική. Τώρα λοιπόν συνεχίζεται η χειροτονία του Αρών και των Πρεσβυτέρων. Η χειροτονία αυτή διήρκεσε 7 ημέρες. Ο αριθμός 7 είναι δηλωτικός του απείρου και γι' αυτό ακριβώς τον βλέπουμε αυτόν τον αριθμό σε διάφορα περιστατικά, σε διάφορες περιπτώσεις και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Μας το επιβεβαίωσε και ο Χριστός μας όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του πόσες φορές λέει ε, μπορούμε να συγχωρούμε τον αδελφό μας έως επτάκης δηλαδή και το επτάκι είναι άπειρο και λέει εφθομικοντάκης επτά δυο φορές δηλαδή το άπειρο άρα πάντοτε θα συγχωρούμε εφόσον mm -hmm. βεβαίως υπάρχει ανταπόκριση και δεν επιμένει ο άλλος στο σφάσμα του και λέει Συγγνώμη λέει ε, Λόγια τα οποία Είναι για τη στιγμή εκείνη Αλλά παραμένει Αμετακίνητος Στο πιστεύω στις πεπιθήσεις του Και στα αισθήματα Τα άσκημα Το επτάκις λοιπόν Εδώ είναι Δηλωτικό του απείρου Και θέλει να δείξει Ο Θεός μας ότι Αυτή η σχέση Αυτή η ιδιαίτερα κατάνοιξη που υπάρχει κατά τις επτά ημέρες της χειροτονίας τώρα βέβαια στις ημέρες μας η χειροτονία γίνεται στη Θεία Λειτουργία διαρκεί όσο και η Θεία Λειτουργία αλλά η ατμόσφαιρα, η ψυχική, η κατάνοιξη, η συνέστηση πρέπει να συνεχίζεται και ιδιαίτερος να εφρίσκεται κατά την ώρα που ο λειτουργός κάνει τη Θεία Λειτουργία, τα Μυστήρια, τα Ιερά ή τις Ιερές Ακολουθίες. Αυτός ο αριθμός λοιπόν των ημερών που διαρκούσε η χειροτονία είναι δηλωτικός του ότι αυτό που συμβαίνει ειναι δηλωτικο είναι κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ πνευματικό το οποίο δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα γιατί τότε μην ξεχνάμε δεν είχε σαρκωθεί ο Θεός μας και οι άνθρωποι ήταν άγριοι ο αχριένων νόμος ήταν αυτός που κυριαρχούσε στους περισσότερους ανθρώπους το είδαμε αυτό και στην πορεία του Ισραηλιτικού λαού από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας και το διαπιστώσαμε ότι την ώρα που γινόταν το θαύμα όλοι μετανοούσαν την άλλη ώρα την άλλη ώρα, πραγματικά την άλλη ώρα, όχι μεταφορικά σαν υπερβολή, την άλλη ώρα που διαπίστωναν έβρισκαν μια δυσκολία αμέσως ο γογισμός, αμέσως να στραφούν προς άλλες κατευθύνσεις και να αφήσουν το Θεό μας. Εάν λοιπόν ο Ισραηλιτικός λαός που ήταν τότε κοντά στο Μωυσή, αυτόν τον Θεόπτη, αυτόν που δια των χειρών του ο Θεός ενεργούσε φοβερά τέρατα, φοβερά τεράστια δηλαδή, μεγάλα θαύματα, τότε ο λαός αυτός όταν στερήθηκε τον Μωυσή και την τόσο κραυχαλαία παρουσία του Θεού σε τι κατάσταση βρισκόταν. Γι' αυτό λοιπόν οι χειροτονίες παρεδόθησαν τότε να γίνονται με τέτοιο τρόπο να διαρκούν 7 ημέρες γιατί η χειροτονία που έκαμε ο Μωυσής στον Αρών και στους πρεσβυτέρους αυτός ο τύπος θα διατηρεί, διατηρεί το και θα επαναλαμβάνεται σε κάθε χειροτονία. Ώστε ο λαός αυτό να καταλάβει ότι δεν έγινε κάτι στιγμιαίο, κάτι επιπόλαιο, κάτι παραμικρό, ωραίο θρησκευτικό, αλλά κάτι μικρό. Να καταλάβει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό ότι αυτοί οι άνθρωποι που χειροτονούνται φεύγουν πλέον από την οικογένεια των άλλων ανθρώπων και έρχονται ως λιχνία να φωτίσουν να γίνονται οι οδοθήκτε προς το Θεό, προς τη Βασιλεία Του να είναι η χειραγωγή των ανθρώπων προς την πορεία και συνάντηση με το Θεό. Και αυτό ακριβώς πρέπει να επιδιώκεται και με την σημερινή τάξη που ακολουθείτε και με τη σημερινή πορεία των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων να είμαστε όλοι σε αυτό προσιλωμένοι και σε αυτό προσγειωμένοι με την έννοια ότι δεν θα φεύγουμε, δεν θα εγκαταλείπουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια ότι στα οστράκινα σκεύη μας, στα τυποτένια, στην χωματένια μας ύπαρξη ο Θεός εμπιστεύεται και μεταγγίζει δημόν τη Θεία Χάρη Του χάρη των ανθρώπων όχι χάριν της μεγαλειότητός μας και της αγιότητός μας, αλλά χάρη των ανθρώπων. Και εμεί δεχόμενοι αυτή τη χάρη και τη διακονία, πιστεύομαι και ελπίζομε ότι με τη διακονία μας αυτή κάτι θα παραλάβουμε και εμείς κάτι θα κρατήσουμε μέσα από τη χάρη που διοχετεύει ο Θεός μας για τους ανθρώπους κάτι να κρατήσουμε και γι' αυτό είναι πολύτιμο το εκκλησίασμα για τον ιερέα γιατί ο ιερεύς γνωρίζει ότι την ώρα της Θείας Λατρείας ό,τι λάβει ό,τι ο Θεός του δώσει δεν το δίνει για αυτόν τον ίδιο αλλά το δίνει για τον λαό και βλέπει όπως αυτός που είναι υπεύθυνο σε μια τράπεζα περνάνε τα πολλά χρήματα από εκείνον και τα διοχετεύει στους διαφόρους δικαιούχους ο ίδιος όμως δεν έχει αυτήν την εξουσία έτσι και εμείς διαχειριζόμεθα τη Θεία Χάρη, τη Χάρη του Θεού τη μεταδίδει ο Θεός διαμέσου ημών για σας και γι' αυτό θέλουμε τις ευχές και τις προσευχές σας για να μείνει κάτι και για μας να μείνει κάποια από τη χάρη αυτή κάποια ποσότητα της χάρητο αυτής ώστε να μας ανοίξει το νου σε μετάνοια να μας ανοίξει το νου να συγκρίνουμε και να δούμε την ψυχική μας κατάσταση και να τη συγκρίνουμε με την κατάσταση τη Θεία που μας διοχετεύεται αυτό λοιπόν θέλει ο Θεός εξ αρχής να μεταδώσει στους ανθρώπους να τους δώσει σοντανές εικόνες και όχι μόνο αθήφοι όπως προείπαμε τα ότα το δεξί χέρι Τη το το δεξι... της δεξιάς χειρός και του δεξιού ποδός αλλά και τα ενδύματα και του αρών και των ιερέων και καθαγεάζονται τα ενδύματα αυτά και τα φορούν επί επτά ημέρες και οι στολές αυτές της χειροτονίας τους παραμένουν και τις φορούν με τη χρήση αυτή που έχει γίνει τις φορούν και οι μετέπειτα αυτοί που θα χειροτονηθούν στη συνέχεια και όχι μόνο λαμβάνουν αυτήν την χρήση όπως είπα στο σώμα και στη στολή τους αλλά και τα μέρη του σώματος του κρυού που θυσιάζονται και δίδονται για την χειροτονία των ιερέων, του αρχιερέως και των ιερέων και αυτά ξεχωρίζονται. Ξεχωρίζει το μέρος εκείνο που θα κατακαεί, θα προσφερθεί στο Θεό. Θα πάρει το λίπος του λέει, το καλύπτον την κελίαν και τον λοβόν του ύπατος. Θα πάρεις το λίπος αυτό, που βρίσκεται στην κοιλιά, που καλύπτει την κοιλιά και το άκρο του ύπατος, του σηκωτιού δηλαδή και τους δύο νεφρούς και το λίπος που βρίσκεται πάνω σε αυτά θα λάβεις λέει και την δεξιά ομοπλάτη είναι για τη θυσία, για την χειροτονία του αρών και των πρεσφυτέρων και θα πάρεις από το καλαθάκι που έχει άσυμα που βρίσκεται μπροστά στον Κύριο που έχουν αφιερωθεί στην τράπεζα ένα άζυμο άρτο ζυμωμένο με έλαιο και έναν πάλι τέτοιον άρτον λαγάνα όπως είναι οι λαγάνες και θα επαληφθεί και αυτή θα αληφθεί με έλαιο και όλα αυτά θα τα βάλει στα χέρια του Αρών και στα χέρια των ιών του και θα τα χωρίσεις αυτά από τα υπόλοιπα μέρη του κρυού που θα αφιερωθεί στον Κύριο και θα τα πάρεις από τα χέρια τους και θα τα προσφέρει στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων ενώπιον του Κυρίου Ισοσμήν Ευωδία. Δηλαδή, τους τα δίνει ο Μωυσής, τα παίρνουν στα χέρια τους και ύστερα τα παίρνει ο Μωυσής και τα προσφέρει στο θυσιαστήριο. Βλέπουμε ότι σε όλα τα στάδια αυτά της χειροτονίας μεσολαβεί ο Μωυσής για να καθαγιαστεί αυτός ο τρόπος της χειροτονίας. Δεν ξεκινάει το τυπικό αυτό από τον Ααρών και τους Πρεσβυτέρους, αλλά όλο το τελετουργικό αλλά και η θυσία που θα προσφέρει, δηλαδή το πώς θα ενεργεί ο κάθε αρχιερεύς και οι ιερείς του Θεού, πώς θα ενεργούν, όλα αυτά έγιναν δια της ενεργίας του Μωυσέως, ο οποίος είναι ο αλλά και αυτός ο οποίος έλαβε τον νόμο. Τον έλαβε από το Θεό ο Θεόπτης και τον έδωσε στο λαό, όχι αφ' αυτού του, αλλά από τον Θεό. Έτσι και τώρα συνεχίζεται αυτή η πορεία. λαμβάνουν ο Χαρόν και οι του την ιεροσύνη, την αρχιεροσύνη και την ιεροσύνη από τον Μωυσή. λαμβάνουν τα δώρα, το τελετουργικό όλο και μετά τα παίρνει πάλι ο Μωυσής και τα προσφέρει στο Θεό. Αυτό είναι μια προτύπωση του τι συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός, τα πάντα και εν πάση είναι ο Θεός. Σίγαροι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Εσύ είσαι που προσφέρεις που προσφέρεσαι, που προσδέχεσαι, που δέχεσαι και που διαδίδεσαι, που μοιράζεσαι. Να καταλάβουμε ότι κυριαρχεί ο Θεός και μακάρι και οι Ισραηλίτες να τα κατανοούσαν τόσο καλά, να τα πρόσεχαν τόσο πολύ, ότι όλα γινόταν από το Θεό και αυτοί έμεναν στα πρόσωπα. Συνεχώς ανεφέροντο στο Μωυσέα για να κρίνουν και να κατακρίνουν και να επικρίνουν το Χριστό μας. Μα τι έπραξε ο Χριστός διαφορετικό από αυτά που είπε ο Μωυσής. Πότε αθέτησε τον νόμο που ο ίδιος είχε στο Μωυσή. Πότε Έκαμε κάτι το οποίο προσέκρουε στον νόμο του Μωυσέως. Πολλές φορές που τον κατηγορούσαν τους είπε τι έκαμα παράνομο. Θεράπευσα έναν άνθρωπο που ήταν παράλυτος το θεράπευσα Σάββατο. Εσείς δεν πάτε τα βόδια σας, τα προβάτα σας να τα ποτίσετε, δεν τα ταΐζετε, τα αφήνετε να πεθάνουν να πεθάνουν από δίψα και από πείνα επειδή είναι Σάββατο, όχι. Λοιπόν, αν αυτές οι απλές δουλειές οι σπιτικές για το δικό σας το συμφέρον, γιατί αν ψοφίσουν τα ζώα, εσείς θα χάσετε, το Σάββατο το βάζετε στην άκρη. Εγώ επειδή θεράπευσα έναν άνθρωπο, τον έκαμα υγιή, σε μένα λέει χωλάτε, σε μένα θυμώνεται σε μένα, προς εμένα Όταν λοιπόν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή τη σκοτία, σε αυτό το σκοτισμό, σε αυτό το σκοτάδι, είναι δυνατόν να έχει διατηρήσει τίποτε από τον Μωυσή, είναι δυνατόν να έχει διατηρήσει τίποτε από αυτά που επετέλεσε ο Μωυσής ακολουθώντας λεπτομερώς τις οδηγίες που του είχε δώσει ο Θεός και που του έδιδε συνεχώς και που διόρθωνε συνεχώς εάν κάτι είχε λησμονήσει. Δυστυχώς έχουμε τόσο πολύ παγιωθεί στην κακία μας ώστε φθάνουμε μέχρι τη θεομαχία και όχι μόνο ως εκεί αλλά να θεωρούμε τη θεομαχία ως προσφορά προς τον Θεό. Αυτό είναι η υπερτάτη έκφραση, η υπερτάτη απόδειξη του ότι ο άνθρωπος έχει τελείως νεκρωθεί από οτιδήποτε του Θεού. Έχει εγκαταληφθεί από το Θεό γιατί εγκατέλειψε το Θεό ο μη καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτούς, δια το είναι αυτούς σάρκας. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας προστατεύει από αυτήν τη μεγάλη κακία και από αυτόν το μεγάλο όλεθρο να διαστρέφουμε το λόγο Του χάριν των παθών μας και των αμαρτιών μας. Να ευχαριστήσουμε τη Φίβη Κωνσταντέλου η οποία πάντοτε προσφέρεται για να σας απαντά στα τηλεφωνήματά σας να ευχαριστήσω και σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες που είσαστε και σήμερα κοντά μου σε αυτήν την ωραία επικοινωνία και να σας ευχηθώ να είστε όλοι και όλες πάντοτε καλά. κοιτάζοντα τη γη από τον ουρανό. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης.